Γεια σας, Αλάνια μου. Ρίσκε εδώ. Παρέα με τον φίλο μας τον Κώστα. Έχουμε ένα καινούριο κλειτσάκι να σας δείξουμε. Πολύ καλύτερο από τα δύο προηγούμενα. Βλέπετε, έχουμε εδώ πέρα το οχηματάκι μας. Έχουμε τα ξερά μας, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, τα Sanchez. Δεν είναι τα Faggio. Έχουμε το ίδιο clubhouse με το μηχανικό μέσα, το οποίο θα χρειαστείτε και εσείς, θα χρειαστείτε ένα φίλο σας όπως και τα προηγούμενα, και θα χρειαστείτε και ένα γκαράζ που να είναι γεμάτο με Faggio. Εμείς στη δικιά μας περίπτωση έχουμε αυτό εδώ. Τι έχει να γίνει με το glitch? Λοιπόν, λόγω daily limit και λόγω όλων αυτών των προβλημάτων του τύπου, άμα φτάσει σε daily limit πρέπει να πάρετε τα σούλτανα από εδώ μέσα να τα πάτε σε άλλο γκαράζ και 1002. Θα κάνουμε απλά με ένα άλλο τρόπο. Θα μεταφέρουμε κατευθείαν τα σούλταν εκεί πέρα, χωρίς να πειράξουμε εδώ πέρα αυτά εδώ τα μηχανάκια και χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε τη μεταφορά. Λοιπόν, πώς ξεκινάει το βίντεο? Το glitch βασικά. Έρχεστε εδώ πέρα μαζί με το φίλο σας. Πατάτε να μπείτε μέσα. Μπαίνετε εσείς. Ταυτόχρονα πατάει και ο φίλος σας. Γλιτσάρει μια-δυο φορές και μετά το βάζει μέσα. Μένει μέσα στο αυτοκίνητο. Εσείς κατεβαίνετε και πρέπει να βγείτε έξω από το γκαράζ, από το clubhouse. Να πω ότι απλά πρέπει να είστε μέλος σε ένα motorcycle club για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση κατευθείαν στα μηχανάκια σας. Και λόγω του ότι δεν έχετε κάποιο φάτζιο μέσα στο clubhouse, εδώ το φάτζιο που δείχνει είναι από τον γκαράζ σας, όπου και αν είναι αυτό. Λοιπόν, εμάς μας το έβγαλε εδώ τώρα. Ανεβαίνετε, μπαίνετε μέσα. Σας βγάζει το garage full, error. Πατάτε OK και διαλέγετε το αμάξι στο οποίο είναι ο φίλος σας, δηλαδή στη δικιά μας περίπτωση το Sultan ή όποιο έχετε εσείς. Το καλύτερο θα ήταν το Sultan. Λοιπόν, πατάτε yes. Έχετε εδώ, μπαίνετε μέσα. Κατεβαίνει ο φίλος σας. Πατάτε το δεξί βελάκι με το που βάλετε προς το αμάξι. Πατάτε το δεξί βελάκι. Σε περίπτωση που είσαστε σε crew, θα μου πεις τώρα σιγά διαφορά, αντί να αλλάξετε την πινακίδα, αλλάζετε το crew emblem, δηλαδή το βάζετε, το βγάζετε, το ίδιο και το αυτό. Εμείς θα σας αλλάξουμε την πινακίδα τώρα. Γλιτσάρετε λίγο το αμάξι, δεν πειράζει. Αλλάζετε την πινακίδα, βγαίνετε, κατεβαίνετε από το αμάξι και αυτό ήταν το glitch. Λοιπόν, και μετά απλά συνεχίζετε και κάνετε το ίδιο πράγμα. Έρχεστε πάλι εδώ πέρα. Πατάτε να μπείτε μέσα. Μπαίνει ο φίλος σας, γλιτσάρει και σπαμάρει το τρίγωνο για να μπει μέσα. Μπήκε στο αυτοκίνητο και κάνετε ίδιο πράγμα. Βγαίνετε έξω. Βγαίνετε από το αυτοκίνητο, βγαίνετε έξω από το clubhouse. Πατάτε το touchpad για να φωνάξετε το Faggio, το οποίο μας το έβγαλε εδώ. Ανεβαίνετε πάνω. Ο τύπος εκεί μας βρίζει, δεν ξέρω γιατί. Θα το στρώσουμε μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, μπαίνετε μέσα. Σας βγάζει πάλι το error, garage full, ότι είναι γεμάτο το garage, ένα άλλο. Διαλέγετε πάλι το αυτοκίνητο στο οποίο κάθε μέσα ο φίλος σας. Πατάτε το OK. Πηγαίνετε και μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητο. Κατεβαίνει ο φίλος σας. Πατάτε το δεξιβελάκι. Ναι, πατάτε το δεξιβελάκι. Μίλα χωρίς αυτό που ακούστηκε από τα ποδιά μου. Λοιπόν, αλλάζετε πάλι τις πινακίδες. Βγαίνετε. Βγαίνετε. Κατεβαίνετε από το αυτοκίνητο. Βλέπετε, όλα πάμε μια χαρά. Και συνεχίζετε να κάνετε το ίδιο πράγμα. Πατάτε να μπείτε, πατάει ο φίλος ταυτόχρονα, γλιτσάρει, δεν πειράζει, μένει μέσα. Βγαίνετε. Θα δούμε άμα δεν πειράζει, και να πειράζει όμως δεν έγινε κάτι, αφού έγινε 2-3 φορές το glitch. Δεν τρέχει τίποτα, θα σας δείξουμε και το καράζ μετά. Ξαναζητάτε το Faggio, το οποίο σου πάει με το βγάζει πιο κοντά στην είσοδο. Μουσικούλα ωραία. Garage full, OK. Μισός αιώνας loading screen. Έχουμε γίνει 30 πλέον. Sultan RS, OK.
Τρέχετε, τρέχετε, τρέχετε. Εντάξει, αν μην τρέξετε, δεν τρέχει τίποτα. Ανεβαίνετε στο Σούλταν, στο αμάξι, κατεβαίνει ο φίλος σας. Δεξί πελάξει το χειριστήριο. Μέσα στο τύπο εδώ πέρα να αλλάξει την πινακίδα. Εν τω μεταξύ είναι δικό μας το συνεργείο και πάλι πληρώνουμε και ακόμα για τις πινακίδες. Λοιπόν, βγαίνετε κανονικά. Βγαίνετε κανονικά. Εδώ ο Κώστας, όπως στα προηγούμενα βίντεο, συνεχίζει να αλλάζει ρούχα. Και συνεχίζετε με το ίδιο ακριβώς πράγμα που κάνετε και στην αρχή. Πατάτε εσείς. Σπαμάρει ο Κώστας. Μπαίνει μέσα, κατεβαίνετε. Βγαίνετε έξω από τον γκαράζ, μισός αιώνας πάλι. Loading screen. Αν και, όχι, το κάνει σχετικά γρήγορα τώρα. Συνήθισε λογικά. Σάντσες, Φάτζιο. Μας μείνανε λίγα Φάτζιο ακόμα. Δεν πειράζει, τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, να το Φάτζιο. Απλά για να δείτε ότι όντως πιάνει, θα μετρήσουμε μετά πόσα Φάτζιο έχουμε. Για να μην νομίζετε ότι το άλλο γκαράζ απλά έχει Σούλταν μέσα και έτσι. Θα δείτε τα Φάτζιο σιγά σιγά εξαφανίζονται. Λοιπόν, Σούλταν αρέσει. Οκ. Πάτε, πάτε. Θα προσέχετε μόνο μην ανεβείτε σε άλλο αυτοκίνητο ή στο μηχανάκι γιατί χαλάει το glitch. Δεν θα μπορείτε να μπείτε μετά στο Σούλταν. Κατεβαίνει ο φίλος σας. Δεξί βελάκι. Μέσα στο τυπά που μας παίρνει τα λεφτά συνέχεια. Αλλάζουμε πινακίδα. Βγαίνουμε. Ξέρω έχει καταντήσει λίγο βαρετό το όλο θέμα. Θα το κάνουμε όμως μέχρι να φύγουν τα φάτζε τελείως. Κατεβαίνετε. Πληρώνουμε και φόρο. Ακόμα και στο game έχει έμφυα, βλέπετε. Έχεις από εδώ. Πατά το τρίγωνο, μπαίνετε μέσα, σπαμάρει ο Κώστας, δεν μπορεί να μπει. Ξαναπατάει, μπαίνει. Κατεβαίνετε εσείς, ξαναβγαίνετε έξω. Πόπο, 8 λέει, 8 χιλιάρικα λέει για έμφυα. Τρέλα, τρέλα. Λες και τα έχουμε εδώ πέρα, τα σκορπάμε εμείς. Τέλος πάντων, βγαίνετε έξω. Λοιπόν, για να δούμε πόσα έχουμε. Έχουμε 1, 2, 1, 2, 3, 5 πρέπει να είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τέλος πάντων. Πατάμε, okay, ζητάμε το φάτζιο, ανεβαίνουμε, μπαίνουμε μέσα. Garage full. Εδώ. Έρχεστε από εδώ, ανεβαίνετε στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο. Έλα, ωραία. Ανεβαίνει στο αυτοκίνητο. Κατεβαίνει ο φίλος σας, πατάτε δεξί βελάκι ή τα κλασικά, να μην τα λέμε συνέχεια. Μην βαρεθείτε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Εγώ δεν έχω θέμα, τα λέω. Έρχεστε εδώ, αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει την πινακίδα. Μπαμ, μπαμ. Οπ, μας πέταξε έξω, δεν πειράζει. Σπαμάρι, δεν αντρέχει τίποτα. Θα είσαστε πάλι μέσα στο αυτοκίνητο. Έχετε εδώ ο Κώστας. Και συνεχίζετε το ίδιο. Έλα, έλα. Μπράβο. Πάλι καλά, μας πέταξε δίπλα. Είχε χαλασμένο χερούλι γι' αυτό. Βγαίνουμε. Τώρα δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα φάτζια. Πρέπει να είναι ή 5 ή 6. Γιατί δεν μας τα βγάζει με σειρά. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Τι γίνεται. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε μέχρι να φύγουν τελείως τα φάτζια για να δείτε ότι πιάνει απλά να μην. Γιατί άμα κάθομαι να μετράω τώρα, μία βγάζει σάντσες, μία βγάζει φάτζιο. Τέλος πάντων. Σούλτα να αρέσει. Τρέχουμε. Τρέχουμε. Έλα. Μπαίνετε στο αμάξι. Απλά βήματα. Και αντί να γεμίζει τον καράζ σας εδώ με αυτοκίνητα, γεμίζει το άλλο τον καράζ. Για να μην χρειάζεται μετά σε περίπτωση που χτυπήσετε daily limit για τέτοια
να μεταφέρετε όλα τα αυτοκίνητα, όπως έκανα εγώ στην αρχή, ας πούμε. Και τώρα βρήκαμε αυτό το glitch. Ξανακατεβαίνετε. Ο Κώστας έχει βαρεθεί τη ζωή του, αλλάζει ρούχα. Και το ίδιο, βλέπετε ότι δεν τον αφήνει να ανοίξει. Με τον μπαίνω εγώ, ανοίγει, βάζει μπρος κανονικά. Κατεβαίνετε εσείς, βγαίνετε πάλι έξω. Τα ίδια και τα ίδια, ξέρω. Έχουμε και μια παρέα εδώ πέρα, έχουμε το κουνουπάκι μας. Μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο. Σάντσες, Φάτζιο, 1, 2, 3. 3 πρέπει να είναι. 1, 2, 3, 4 μας λέει, δεν μπορεί να τα βγάζει με διαφορετική σειρά. Τέλος πάντων, πρέπει να είναι ή 3 ή 4 τώρα. Παπ. Νομίζω πως πρέπει να πιάνει και με άλλα αυτοκίνητα, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το κάνετε με το Sultan, αλλά το καλύτερο κατά την άποψή μου είναι το Sultan λόγω αναβαθμίσεων και τέτοια. Πρέπει να είναι το Sultan το πιο καλό. Λοιπόν, άμα θέλετε το δοκιμάζετε, δεν υπάρχει θέμα. Απλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που με στηρίζουν. Στη στήριξη που έχω πάρει στα τελευταία βίντεο, τις τελευταίες μέρες. Και εύχομαι να μεγαλώσει η παρέα μας σιγά σιγά. Τράβα δυνατά, τράβα. Συνεχίζουμε μέχρι που να μας βγάζει άλλο Φάτζιο. Να μας βγάλει άλλο Φάτζιο. Δεν μας αρέσουν οι βέσπες μας. Δεν είμαστε εμείς για βέσπα. Full garage, κλασικά πράγματα. Από την αρχή του βίντεο. Μπαπ, μπαπ. Τώρα το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι να βρούμε κάπως πώς μπορούμε να αποφύγουμε το... Τι θα γίνει φίλε με σένα? Πάλι ρούχα αλλάξε. Λοιπόν, πώς θα βρούμε τρόπο να αποφύγουμε το daily sell limit. Δηλαδή, είχα ένα φιλαράκι, έκανε το κόλπο, πουλούσε, μου στείλε μήνυμα, μου λέει πουλούσα 30 αυτοκίνητα. Ενώ εγώ σήμερα ας πούμε πουλούσα 5 και ξαναχτύπησε στο daily sell limit. Και το είδατε, ήταν στο βίντεο που κάναμε με τα μηχανάκια. Δηλαδή πούλησα 2-3 αυτοκίνητα και με το που σταμάτησα το βίντεο και πήγα να πουλήσω το τέταρτο ή πέμπτο, δεν θυμάμαι πόσα ήτανε, μου βγάλε ότι χτύπησε τέτοιο, χτύπησε sell limit. Λοιπόν, βλέπετε τα Φάτζιο μειώνονται σιγά σιγά. Μπορεί να είναι και το τελευταίο αυτό. Μπαπ, μπαπ. Και το Sultan απλά τα αφήνετε εδώ πέρα μέσα. Μπορείτε να συνεχίσετε απλά να κάνετε τη δουλειά σας. Το κρατάτε εδώ όπως είναι. Αγοράζετε τα μηχανάκια σε άλλο γκαράζ και κάνετε αυτό το πράγμα. Τα μεταφέρετε κατευθείαν στο άλλο και δεν τρέχει τίποτα. Τουλάχιστον θα έχει να πουλάτε ένα την ημέρα, δύο την ημέρα και είστε μια χαρά. Βγαίνουμε. Εντάξει, δεν μιλάω άλλο. Εντάξει, τώρα λογικά χάλασε το glitch, δεν πειράζει όμως.
Πρέπει να τον πέταξω μακριά. Α, δεν κατάλαβα καλά. Ε. Μάλλον, ναι, πρέπει να τον πετάει. Για δούμε. Για πάμε Κώστα. Ναι, μάλλον. Έλα, άμα σε πετάει μακριά και δεν σε αφήνει καν αυτό. Ναι. Ωραία, λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε απλά να δούμε. Πάμε απλά να δούμε. Να δούμε. Έχει τι μάλλον ήταν το τελευταίο φάτζι νομίζω αυτό, ε. Μας το βγάζει ακόμα σαν σουλτάν. Ωραία, πάμε έξω. Βγαίνουμε και πάμε να δούμε τον καράζ που σας είπα. 10 αυτοκίνητα είχαμε εκεί μέσα. 10 αυτοκίνητα. 10 φάτζιο είχαμε εκεί μέσα. Α, μας πήρε το ελικόπτερο πάλι. Έχουμε άλλο φάτζιο. Υπάρχει ένα. Ένα ή δύο. Ένα ή δύο φάτζιο είναι ακόμα. Λοιπόν, περιμένουμε τον Κώστα να φωνάξει το αυτοκίνητο γιατί εμείς δεν το ρισκάρουμε για τώρα. Πού το. Τρέχουμε σε κύκλους μέχρι να μας έρθει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ας βάλουμε σημάδι εδώ. Κλείνουμε τη μουσική λόγω copyright. Μην έχουμε θέμα. Αν και ήταν ωραία μουσική. Μια δήλωση. Καμία δήλωση. Δεν μας μιλάει. Λοιπόν, αυτά που ήταν από στο τέλος του βίντεο, ας τα πούμε εδώ. Ή βασικά όχι, θα τα πούμε στο τέλος του βίντεο γιατί τώρα είμαστε αλλού, θέλουμε να δούμε αν όντως έπιασε. Βλέπουμε εδώ και τον Λεωνίδα, τρελός, Σπαρτιάτης. Μάγκες, όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε και στην κρου, δεν υπάρχει θέμα. Απλά είπαμε και όσοι θέλουν βοήθεια στο glitch μπορούν να μου πούνε, μόνο να μην έχω δουλειά. Αν έχω δουλειά, να ξέρετε, θα είναι χ, δεν θα το κάνουμε. Όταν θα έχω δουλειά, ευχαρίστω να σας βοηθήσω. Και όσοι είναι να μου στείλουν friend request για βοήθεια, θέλω μόνο να μου στείλετε ότι είσαστε από το YouTube και ότι. Τέλος πάντων, ότι είστε από το YouTube για να ξέρω τι μου γίνει. Να μην έχω διάφορα friend request, δεν απαντάω, μου έχουν στείλει δύο άτομα, δεν ξέρω ποιοι είναι και δεν πρόκειται να του δεχτώ. Και να το βλέπετε, έχουμε και το ένα το φάτζιο μέσα. Το οποίο μάλλον είναι το τελευταίο που δεν έπιασε. Ναι. Γεμίσαμε ένα γκαράζ. Μπαμ, μπαμ. Λίγο να έρθει ο Κώστας μέσα. Και εμείς λίγο να αλλάξουμε εδώ πέρα το στυλ. Τόσο κόπο κάναμε για αυτή τη τσάντα. Γιατί να μην τη δείχνουμε κάθε φορά. Γιατί. Πού είναι ο Κώστας? Πώς μπορούμε να κάνουμε invite? Τέλος πάντων, όψια μπορούμε να κάνουμε invite. Οπ, να δω ο Κώστας. Τι έχεις να πεις? Έτσι. Βλέπετε γέμισε τον καράζ. Απλά αυτό το ένα δεν ξέρω γιατί δεν έπιασε το τέλος. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτό ήταν το glitch. Τι ήταν αυτό, bike? Α, ναι, δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, ας ανεβούμε τώρα σε ένα από αυτά. Έλα Κώστα. Τρελή κόρνα, έτσι. Σύμφωνα με ταχύτητα πάει, αυτή είναι 90.000 κάνει. Πόνος από πόσο να την βάλουμε. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε. Μπας και έφυγε το Daily Limit, αν και δεν νομίζω, γιατί σήμερα πάλι κατά τις 3 που έκανα το βίντεο πούλησα. Οπότε λίγο δύσκολο, αλλά λογικά στις 3 το μεσημέρι, στις 25 Οκτώβριο δεν έχουμε. 25 Οκτωβρίου. Εντάξει, είμαι στα χαμένα παιδιά, τι να κάνω, δουλειές, ιστορίες, το ένα άλλο, glitch, βίντεο, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Δείξτε λίγη κατανόηση. Λογικά δεν θα μπορώ να το πουλήσω. Είδατε όμως ότι μπορούμε να τα πουλήσουμε τα αυτοκίνητα στο βιντεάκι με τις μηχανές. Γιατί στο πρώτο βίντεο είχα ακόμα το πρόβλημα με το Daily Limit. Στο δεύτερο βίντεο είδατε όμως ότι μπορούμε να τα πουλήσουμε κανονικά. Ωραία, έχουμε ακόμα το Daily Limit. Οπότε αύριο αυτά. Λοιπόν, να φτάσουμε στο κανονικό. Σε αυτά που σας λέω σε κάθε βίντεο. Τι θέλω να κάνετε εσείς. Είπαμε, όποιος θέλει βοήθεια μου λέει. Θα ήταν ωραίο να μεγαλώσει παρέα μας και στο crew. Δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να μπει. SDIB, Spartans Do It Better. Με τον Λεωνίδα, τον οποίο δεν τον έχουμε εδώ πέρα, εδώ έχουμε μια άλλη. Ανίμ, καβάι. Τι άλλο θέλω. Γεια σου και σένα. Θέλω να κάνετε ένα subscribe. Όσοι δεν έχετε κάνει, γιατί βλέπω ότι πέφτουν πολλές προβολές, αλλά δεν έχω τίποτα καινούργιο από sub. Ένα παλικάρι μόνο ήτανε. Sub, like, share το βίντεο. Με αυτό το share γιατί το λέω έτσι δεν ξέρω. Share το βίντεο τέλος πάντων. Δείξτε τους φίλους σας να μεγαλώσει λίγο η παρέα μας. Πείτε τους να κάνουν ένα subscribe και αυτοί. Αυτό το αμάξι έχει μείνει εδώ. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, sub, like, share, βίντεο. Και με το που κάνετε sub εμφανίζει ένα μικρό καμπανάκι δίπλα στο όνομά μου που το πατάτε για να έχετε κατευθείαν ειδοποίηση με το που ανέβει το βίντεο. Αυτά από μένα και τον Κώστα. Γεια σας μάγκες μου. Τέλος επεισοδίου. Τέλος βίντεο. Χαζέψαμε. Γεια σας, γεια σας.